κίνηση φέτος το καλοκαίρι τηρουμένων των Ελληνιών ήταν σχετικά καλή, ειδικά μετά τις 20 Ιουλίου και μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη η επισκεψιμότητα στο Λουτράκι κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, φυσικά μόνο από Έλληνες τουρίστες στη συντηρητική πλειοψηφία. Η αλλοδαπήγεια φέτος ήταν πολύ λίγη. Παρ' όλα αυτά τα επιστημιστικά δουλέψαμε. Έπιασε τόπο η διαφήμιση και η προώθηση που κάναμε στην Αθήνα και στην εγχώρια αγορά. Νομίζω ότι σωστά διαβλέψαμε και μέσω του LTO κάναμε αυτή, και, κάναμε αυτή την καμπάνια στηριζόμενη στον Έλληνα τουρίστα. Τώρα από εδώ και πέρα ο χειμώνας νομίζω ότι θα είναι δύσκολος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχει ο κλάδος. Με ένα και δύο μήνες δουλειά δεν μπορεί να συντηρήσει όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επέμβει και η περιφέρεια και η πολιτεία γενικότερα. Υπάρχουν πολλά αιτήματα από του κλάδου τα οποία πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ που θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη. Η μείωση του 40% στα ενοίκια των καταστημάτων που και αυτό θα πρέπει να παραταθεί οπωσδήποτε. Πρέπει να επιδοτηθούν οι θέσεις εργασίας, γιατί βλέπω τον άλλο μήνα, ήδη μάλλον αυτό, από αυτό το μήνα θα ξεκινήσει η ανεργία να εκτινάσεται. Και γενικά θα πρέπει να βοηθηθούν πάρα πολύ τα καταστήματα και με τη μη επιστρεπτή αποκαταβολή, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα και χωρίς να υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και τραπεζικά συστήματα που δυστυχώς δεν επιτρέπουν στην πλειοψηφία των καταστημάτων να έχει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται.